Το 6ο Πολυσυνέδριο για την Καινοτομία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διοργανώνεται στην Ξάνθη την ερχόμενη Παρασκευή 6 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ελισσό Ξενία. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θόδωρος Καράογλου και συζητούν για καινοτομία, ανθρώπινο δυναμικό, πηγή ανάπτυξης, επιτυχημένα επιχειρηματικά παραδείγματα και μηχανισμούς υποστήριξης ανάπτυξης. Την διοργάνωση έχει να λάβει το διαδικτυακό κανάλι για την καινοτομία και την ανάπτυξη, το kabusiness.gr. Και παρά το γεγονός ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, από την πρώτη στιγμή τις δράσεις του στηρίζει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και προσωπικά ο κύριος Θόδωρος Καράογλου, αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, που έχουμε την αιγίδα, και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διότι τίποτε δεν γίνεται αν δεν υπάρχει συνέργεια και υποστήριξη. Μπορεί να έχουμε όλη την καλή διάθεση να προωθήσουμε τους στόχους μας, αλλά αυτοί οι στόχοι για να προωθηθούν και να βγει κάτι από όλη αυτή την πρωτοβουλία, χρειάζονται συνέργειες. Εκεί είναι το μυστικό. Στόχος λοιπόν της διοργάνωσης αυτής είναι να αναδείξει την επιχειρηματική δυναμική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματιών, να προβάλλει χρηματοδοτικά εργαλεία που βοηθούν στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε εκεί είναι το στοίχημα της ανάπτυξης, να παρουσιάσει τις σύγχρονες δομές παραγωγής καινοτομίας, γιατί καλά μιλάμε για καινοτομία, αλλά πώς παράγουμε την καινοτομία, και φυσικά να αναδείξουμε την δύναμη του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα ανθρώπινο δυναμικό που είναι η πηγή ανάπτυξης. Και όλα αυτά μέσα από παρουσιάσεις επιτευγμάτων της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι λοιπόν 30 άνθρωποι που καινοτομούν μέσα από τις 4 θεματικές μας που αφορά τους μηχανισμούς υποστήριξης της ανάπτυξης, που αφορά τις startups εταιρείες, που αφορά τις σύγχρονες δομές παραγωγής καινοτομίας, θα αναδείξουμε αυτή τη δυναμική της περιοχής. Είναι πράγματι μεγάλο στοίχημα σε μια ιδιαίτερα οικονομική συγκυρία που όλα διαλύονται, να μπορούν κάποιοι άνθρωποι με πολλή δουλειά, μεράκι και συνεργασία να αναδεικνύουν τα καλά της χώρας μας. Γιατί αυτός είναι και ο στόχος μας και ο μότος του portal kabusiness.gr. Το ότι μπορεί η κρίση να μας έχει χτυπήσει βία δεν είναι ικανή όμως να διαγράψει αξίες και μυαλά. Περισσότεροι από 30 ειδικοί θα παραστούν στο συνέδριο, άνθρωποι δηλαδή που καινοτομούν και πρωτοτυπούν ο καθένας στον τομέα του. Αυτά τα 30 άτομα είναι από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο. Είναι για παράδειγμα στους μηχανισμούς υποστήριξης ανάπτυξης. Ομιλητές έχουμε μεταξύ άλλων τον κύριο Χριστόδουλο Αντοριάδη, που είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος θα αναφερθεί στην Συμβολιακή Γεωργία, που είναι ένας μηχανισμός ανάπτυξης. Η Συμβολιακή Γεωργία, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει στηρίξει πάρα πολύ την ελληνική παραγωγή. Ξεκίνησε προσφάτως, θα λέγαμε, και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πάρα πολλές εταιρείες έχουν ενταχθεί σε αυτό το μηχανισμό. Είναι ο στρατηγικός σύμβουλος και καθηγητής Νικόλαος Λιγερός, ο οποίος θα έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα να μεταφέρει την εμπειρία του, να πει τη δική του άποψη πάνω στον ορυκτό πλούτο που έχουμε. Είναι από την περιοχή μας, από την περιοχή σας, ο πρόεδρος του Μιλητή της Δράμας, ο κ. Γεωργιάδης, ο πρόεδρος Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο κ. Τζίκος, ο οποίος θα αναφερθεί για το πώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Και φυσικά έχουμε startups εταιρείες στο δεύτερο πάνελ που αφορά Next Generation, όπως έχουμε ονομάσει το πάνελ, ανθρώπινο δυναμικό, πηγή ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Είναι μεταξύ άλλων κεντρικός ομιλητής της Αντιπρίτανης και αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου της Θράκης, ο κύριος Παντελής Μπότσαρης, που θα αναφερθεί στην δυναμική που παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο. Και μην ξεχνάμε ότι συγκυριακά πέφτουμε και σε 40 χρόνια ίδρυσης του Ιδρύματος, που αυτό σημαίνει πολλά. Θα αναφερθεί λοιπόν στα νέα μυαλά που βγαίνουν στην αγορά. Και φυσικά το στίχημα στην όλη αυτή η διοργάνωση είναι πώς από το λέγειν έτσι προφορικά μπορεί να πάμε στο διατάφτα. Πώς θα συνδέσουμε τώρα την ακαδημαϊκή κοινότητα με την επιχειρηματική και αν θέλεις και την πολιτική. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει την επιχειρηματική δυναμική της περιοχής μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματιών, να προβάλλει χρηματοδοτικά εργαλεία που βοηθούν στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, καθώς εκεί είναι το στίχημα της ανάπτυξης, να παρουσιάσει τις σύγχρονες δομές παραγωγής καινοτομίας, αλλά και να αναδείξει τη δύναμη του ανθρώπινου δυναμικού ως πηγή ανάπτυξης μέσα από παρουσιάσεις επιτευγμάτων της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.